Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Γκάλια Ελευθερίου. Γκάλια μου! Γεια σας! Γεια σου! Τέλεια! Wow, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον αδερφό μου να μαγειρεύει μπροστά σας, αλήθεια. Πάρα πολλά. Πότε θα σε έχουμε εσένα να μαγειρέψεις μαζί του? Α, Γκάλια. Όποτε θέλετε. Να σου πω, πες μου λίγο για τη σχέση σας, Γκάλια μου. Μπορεί να μαγειρέψει μαζί σου ή ενοχλείς το συνέχεια με τις φωτογραφίες? Νομίζω έχει πάρα πολύ υπομονή. Φαίνεται. Αλλά να σου πω κάτι, έχει τούτο το πράγμα που έχουν όλοι οι μάγειρες, όλοι οι σεφ, όλοι που κάνουν όταν είναι η δουλειά σου το πράγμα, μετά στο σπίτι είναι μαγειρευτό. Ναι, μα σας μαγειρεύει σπίτι καθόλου? Σπανίζει. Σπανίζει, λέει. Δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Βέβαια, γιατί δουλεύεις κιόλας, έτσι, όλη μέρα. Πώς νιώθεις, Γκάλια μου, που σε κάμε στο χέρι του? Εντάξει, καλά για το τατουάζ, συγκινήθηκα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μιλήσω πολύ ώρα. Μην τσιπατήσεις το. Εν τω μεταξύ έχει μια φυσιογνωμία ρε παιδί μου μαζί σου, έτσι στο στόμα νομίζω, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι μοιάζεται λίγο. Άις με ρε Κωνσταντίνα, ο μπαντρό μου, μωρό, ναι, λαλούσα μου, λέει, εν κούκλο, θα λέει πως δεν μοιάζεται καθόλου. Μωρό. Όχι, πως εσύ τώρα πάεις πίσω, Γκάλια μου. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, αλλά ο Θεόδωρος επειδή είναι έτσι διαφορετική ομορφιά, εξαρτός πρέπει να μάθει. Ναι, ναι. Τούτο το πράγμα να το ζούμε πάντα εμείς οι μιλάχριδες, Γκάλια μου. Να μου να κάνουμε. Είναι αλήθεια. Ακριβώς με το ίδιο με σένα είναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πότε θα έρθεις στην εκπομπή μας. Μαζί με τον Θεόδωρο. Μαγειρέψε μαζί. Όποτε θέλετε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Την άλλη μέρα. Θέλω να πω για την Χριστιανά ότι influencer είναι αυτός που ανεβάζει φωτογραφίες στα social media και καταφέρνει να επηρεάζει πολύ κόσμο. Δεν ήθελα να απαντήσει. Είναι όλοι που influencer ήδη. Influencer. Θέλω και εγώ να γίνω influencer. Λοιπόν, Γκάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Θέλεις να του πεις κάτι του Θεοδωρού? Εύχομαι να πάει τέλεια του τη συνεργασία. Έχω του πολύ να εμπιστοσύνη να δοκιμάσετε ό,τι κάνουμε, γιατί έχει πολύ τέλεια φαντασία. Τέλεια. Σε δημιουργικότητα και να είναι υπέροχα το φέτος. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, bye. Λοιπόν, τελειώνουμε. Ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Σε πολύ λίγο. Ωραία. Θέλεις να πάω να κάνω ένα θέμα και μόλις είσαι τελειωμένος να έρθω πίσω μου να το παρουσιάσεις? Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Αφήνω να σε αφήκω να ηρεμήσεις. Εντάξει. Να κάνεις μόνο στο φαΐ σου και έρχομαι σε 5 λεπτάκια πίσω να μου πεις να μου το δείξεις τελειωμένο. Στο σώσμα απλά να πούμε ότι πρόσθετα το cornflower. Μπράβο. Και δεν συγκύρθεις σε αυτήν την μορφή μου, βλέπω. Πολύ ωραία. Τέλεια. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο, απλά θα ψήσεις το σόλωμο. Ναι. Και θα το δούμε τελειωμένο. Μάλιστα. Τέλεια. Θα σε δω σε λίγο. Θέλω να σου πω ότι από τα χέρια του Θεόδωρου έχω φάει ίσως ένα από τα πιο ωραία μπέρκερ που έχω φάει ποτέ στην ζωή. Σοβαρά. Θέλω να μας κάνει. Θέλουμε κι εμείς. Μπέρκερ. Και θέλω και τα γαλλικά σαλιγκάρια που ξέρεις είναι τα αγαπημένα μου. Καραόλου. Καραόλους. Γαλλικά καραόλους. Δεν είναι ψωμί. Με καραόλους που πάνω. Με ένα συγκλονιστικό σος από μανιτάρια νομίζω. Όχι. Αν και είχε τρούφαν. Είδες, καλά θυμανιτάρια και φρέσκα γκρέμα. Και τους καραόλους, όπως λέγει η Χριστιανά. Σοβαρά. Είναι συγκλονιστικό. Μ' αρέσκουν. Και μια μέρα που ένιξε να μου κάνει κατεβάσα και ο αμούτρα μου είναι μυγιού μου. Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην Κέιτ, παιδιά. Πάμε στην Κέιτ. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, με αυτή. Τι συμβαίνει, είναι ίδιος ή δεν είναι.